Κτίριο Βούρτσι, πράξη τέλους. Εδώ και περίπου μία ώρα, σήμερα Δευτέρα 9 Μαΐου του 2011, ένα κτίριο που για δεκαετίες είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο για τα προβλήματα που δημιουργούσε στην οδό Πάστρα Καμάρα, αλλά και για τα ατυχήματα που είχαν προκληθεί με αποτέλεσμα να χαθούν και ανθρώπινες ζωές, πλέον βρίσκεται σε στάδιο κατεδάφισης. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, όπως λένε και οι ειδικοί, το κτίριο θα αποτελεί παρελθόν για την τοπική κοινωνία. Στο χώρο της κατεδάφισης βρέθηκε από νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ακίνδου Διονύσης Μιλωνάς, που μαζί με τους αρμόδιους μηχανικούς επίβλεψε την πορεία των εργασιών. Η κατεδάφιση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε και το ενδιαφέρον των περίοικων αλλά και περιφερειακών συμβούλων της πλειοψηφίας, όπως του Ηλία Μαλιά, του Βασίλη Μπάστα και του Κώστα Τσιριγότη, που βρέθηκαν επί τόπου. Για οριστικό τέλος μιας πονεμένης υπόθεσης μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης. Να μην δεσμευτώ άλλο χρονικά, γιατί πραγματικά και εγώ από το Γενάρη που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια είχα υποσχεθεί ότι μέχρι την Τσικνοπέμπτη θα έχει καταδαφιστεί. Όμως η γραφειοκρατία μας έφερε πάνω από ένα μήνα πίσω. Δεν θα δεσμευτώ για πόσες μέρες, πάντως δεν φαντάζομαι να είναι παραπάνω από μια εβδομάδα. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, το εργοτάξιο ξεκίνησε, μισή ώρα περίπου τώρα μία το μηχάνημα δουλεύει. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη θα έχει γκρεμιστεί, συν δύο τις μέρες που θέλει την αποκατάσταση, πεζοδρόμιο και τα ασφαλτικά. Είναι πραγματικότητα ένα κτίριο που βασάνισε πραγματικά τη ζακυνθινή κοινωνία επί πολλά χρόνια, τελειώνει. Θα έλεγα ότι οφείλαμε ιδιαίτερα στα θύματα που υπήρξαν εξαιτίας αυτού του κτιρίου και δεσμευτήκαμε για κάτι και το υλοποιούμε. Υπήρξε μια συνέχεια από την τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, είχε ξεκινήσει με καθυστέρηση ίσως, αλλά το ξεκίνησε, τελειώνει αυτή η ιστορία μέσα στο Μάιο. Τελικά, κύριε Μιλωνά, θα μάθουμε ποτέ γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο σήμερα, προκειμένου κυρίως να μην επαναληφθούν αντίστοιχα λάθη και από τη δημόσια διοίκηση και από τους πολιτικούς στο μέλλον? Δεν ξέρω, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, αν θέλατε να κάναμε. Ήταν ένα λάθος. Ήταν ένα λάθος. Οι αδειοδοτήσεις για αυτό το κτίριο, γιατί πραγματικά υπήρξαν αδειοδοτήσεις γύρω στο 1986, από τη στιγμή που γνώριζαν ότι θα γίνει αυτός ο δρόμος, ήταν σκάνδαλο, θα έλεγα. Σκάνδαλο το οποίο, για να γίνει ένα σκάνδαλο, χρειάζεται δύο μέρη. Η δημόσια διοίκηση και ο ιδιώτης, ο οποίος αποφάσισε να χτίσει αυτό το κτίριο. Βεβαίως, οποιοδήποτε ιδιώτης διεκδικεί, εάν δεν συνενέσει η δημόσια διοίκηση, ποτέ δεν θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι ας μας γίνει μάθημα αυτή η ιστορία του κτιρίου, γιατί ο ζακυνθινός λαός το αποζημίωσε και το αποζημίωσε με ένα ποσό της τάξης των 550.000 ευρώ σε μια κρίσιμη πραγματικά οικονομική περίοδο. Τα χρήματα αυτά ίσως, εάν δεν πήγαινε εδώ, θα έπιανα τόπο σε κάποια άλλα έργα. Επομένως, αμαρτίες του 86 τις πληρώνουμε το 2011. Όμως ήταν προτεραιότητα και ένα στοίχημα για μας. Στοίχημα το οποίο το κερδίσαμε. Αποζημίωσε ένα κτίριο που είχε θύματα, όπως είπατε και εσείς, και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες διεκδικήσεις από την πλευρά του ιδιώτη. Όχι, από την πληροφόρηση που έχω και από την οικογένεια αλλά και από τον δικηγόρο της οικογένειας, δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο. Πιθανότατα μετά την τιμή που έβγαλε το δικαστήριο, είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν. Γιατί διεκδικούσαν 1.200.000 ευρώ. Το δικαστήριο αποφάσισε αντικειμενική αξία συν εμπορική αξία του κτιρίου στο ποσό των 525.000. Συν περίπου 30.000 που είναι συνολικά το ποσό της κατεδάφισης και αποκατάστασης, είναι τα 550.000 περίπου που σας ανέφερα. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ενημερωθεί για επιπλέον απαιτήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι κατάλαβε και η οικογένεια Βούρτσι, Μπονίκου, ότι έπρεπε η αμαρτία αυτή να κλείσει εδώ. Και κλείσε.